Είμαστε στην περιοχή του Γρυμπόβου. Βρισκόμαστε στο χώρο που υπάρχουν οι σχολικές λιόμενες αίθουσες του 3ου Δημοτικού Σχολείου. Είναι ένας χώρος που δεν κάνει κανένα αναφάτια, καμία αναφάτια να είναι περήφανη. Βρισκόμαστε τρεις μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θέλω να πιστεύω ότι τα 12 χρόνια είναι πάρα πολλά για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί και τα παιδιά αλλά και οι γονείς αυτής της περιοχής. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει άλλη προτεραιότητα για τον Δήμο Ναυπακτίας για την συνδιοίκηση Γκίζα Μπουλέτσου Παλά από τη λύση αυτού του θέματος που είναι η οριστική στέγη για το 3ο Δημοτικό Σχολείο. Πλέον, από ό,τι διαφαίνεται, το πρώτο βήμα έγινε από τον Τάκη του Λουκόπουλου. Έχει αγοραστεί το οικόπεδο στην περιοχή του Πούντου. Η χρηματοδότηση, είδατε και προχθές την δημοσίευση που κάναμε και την ανάρτησή μας, πλέον είναι δεδομένη. Υπάρχουν 200 εκατομμύρια για τη σχολική και προσχολική στέγη για όλους τους δήμους της χώρας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη και τελευταία ευκαιρία που έχουμε για να δώσουμε λύση στην σχολική στέγη του 3ου Δημοτικού Σχολείου. Είναι κάτι που οφείλουμε να το κάνουμε και απέναντι στα παιδιά μας και απέναντι και για τη μνήμη του Κώστα του Κανέλου, του διευθυντή που χάσαμε προσφάτως, αλλά πολύ περισσότερο για τις επόμενες γενιές και τα επόμενα γενιές των παιδιών που θα έρθουν σε αυτό το σχολείο. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να δουλέψουμε ώστε το κουδούνι να μην ξαναχτυπήσει σε αυτή την περιοχή εδώ κάτω από αυτές τις συνθήκες, διότι τα παιδιά που είναι εδώ δεν είναι παιδιά κατώτερου Θεού και πρέπει να δοθεί οριστική λύση για αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά.